Αυτό το βίντεο από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι... Παιδιά, είναι υπέροχο. Γιατί δεν είναι ότι απλά γεννήθηκε ένας μικρός χιμπατζής εκεί. Είναι η τρυφερότητα, είναι ο τρόπος που προσπαθεί η μάνα να γεννήσει και η γιαγιά που είναι δίπλα, πώς ακριβώς βοηθάει την κόρη της. Είναι μια μεγάλης ηλικίας χιμπατζής με την κόρη της και την βοηθάει και φροντίζουν μαζί το μωρό. Έχουμε συνδεθεί με το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο που βρίσκεται ο Τάσος ο Καλλιγάς, με τον κύριο Αντώνη Μπάλα, υπεύθυνο πυθίκων και ελουροειδών του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Και θα ήθελα πριν να κουβεντιάσουμε μαζί τους να δούμε το βίντεο. Ναι, έχει βγει λίγο, βλέπεις. Τραβάω βίντεο. Βλέπεις. Το παιδί μου είναι λίγο λάθος η στάση αυτή. Να σου πω, έρχεται. Έρχεται, έλα. Έλα. Έλα, βγαίνει. Βγάλε το. Μπράβο. Έχει βγάλει το κεφάλι. Βγαίνει. Βγαίνει, ναι. Να το, βγαίνει. Ποιος θα πάει να δώσει ένα χυμό στην Τζένινη. Πήγαινε δώσει από την πόρτα. Το βλέπεις. Να το κεφάλι του. Το βγάλε. Μπράβο. Μπράβο, καλή μου. Γέννησε, μόλις γέννησε. Βλέπεις, τον καθαρίζει. Μόλις. Και του ρουφάει την Καλησπέρα, Τατιάνα. Και όμως το ρεπορτάζ, όπως είδατε, δεν ήταν μαϊμού, είναι πραγματικότητα. Ένα γέσατο λοιπόν χιμπατζάκι γεννήθηκε 2 μήνες πριν με το όνομα Τζαμίλ. Και τι σημαίνει Τζαμίλ? Είναι στην αφρικανική διάλεκτο και σημαίνει όμορφος. Μάλιστα, πέρα από την αποκλειστικότητα του βίντεο αυτού, που όπως μας είπε και ο υπεύθυνος και που έχουμε δίπλα που τράβηξε το βίντεο, μπορεί να είναι και παγκόσμια αποκλειστικότητα, διότι σπάνια συμβαίνει να καταγράφεται την ώρα της γέννας. Είναι ότι πρώτη φορά στην Ελλάδα γεννιέται ένα χιμπατζάκι. Έχουμε δίπλα τον υπεύθυνο που μπορεί να μας πει βέβαια για τα συναισθήματα εκείνη την ώρα και πώς κατέγραψε το βίντεο αυτό. Κύριε Μπάλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρατηρήσαμε ότι η γιαγιά του μωρού έχει στοιχεία συμπεριφοράς που δεν τα βλέπουμε εύκολα σε ζώα. Δηλαδή έχει συνέστηση ότι η κόρη της, ότι αυτή είναι η κόρη της η οποία γεννάει το εγγόνι της. Ναι, αυτή την αίσθηση. Φανταστείτε ότι οι χιμπατζίδες έχουμε κατά 98% ίδιο DNA. Δεν διαφέρουν πολύ από εμάς. Ο εγκέφαλός τους μπορεί να αναπτυχθεί όσο ενός παιδιού 6 χρονών. Είναι πανέξυπνα ζώα, μπορεί να ξεχωρίσουν χρώματα, νούμερα. Και πολλά ζώα που εκπαιδεύονται μαθαίνουν και τη νοηματική γλώσσα. Γιατί παρατήρησα ότι η γιαγιά του μωρού, καλά, η μάνα γεννάει, είναι η γέννηση ενός ζώου. Αυτό δεν είναι κάτι. Είναι κάτι που βλέπουμε πολύ συχνά και στην τηλεόραση. Παρατήρησα ότι η γιαγιά του μωρού, στο βίντεο που τραβήξατε εκεί στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, το αγκαλιάζει και αυτή με τρυφερότητα και προσοχή και το πλένει μαζί με τη μάνα και το φροντίζει μαζί με τη μάνα. Επειδή ήταν η πρώτη γέννα της κόρης της, και δεν ήξερε, ήταν πολύ... τα είχε χάσει ουσιαστικά και απλά το κοίταζε. Ουσιαστικά της έδειξε τον τρόπο πώς να το χειρίζεται το μικρό. Υπάρχουν και άλλες μέρες, τις επόμενες αφού τη γέννα, της έδειχνε πώς να τη φυλάζει, πώς να το καθαρίζει. Και είναι πολύ συγκινητικό γιατί οι χιμπατζίδες
μοιάζουν αρκετά με τους ανθρώπους. Είναι... Ζουν σε ίδιες ομάδες, δημιουργούν οικογένειες που μπορούν να κρατήσουν για πάντα. Τις έδειχνε δηλαδή μετά και πώς να φροντίζει το μωρό. Ακριβώς. Την πρώτη μία μισή μέρα το μικρό δεν είχε φάει. Ήταν πολύ δύσκολο η μάνα να το μάθει πώς να πάει στη θηλή της. Έτσι η ίδια η μητέρα της έδειξε πώς ακριβώς πηγαίνει στο θηλή το μωρό και πώς καθαρίζεται. Και είχε και απόλυτη συνέστηση η μητέρα της γέννας. Δηλαδή είναι φοβερό πώς η φύση έχει προβλέψει τα πάντα. Για το πώς η μάνα πρέπει να φροντίσει το μωρό, δηλαδή πώς βοήθησε στο να βγει το μωρό με τα δύο της χέρια. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία βλέποντάς το βίντεο πραγματικά μας έχει αγγίξει πάρα πολύ. Μπορεί κανείς να επισκεφτεί το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και να δει από κοντά το μωράκι. Φυσικά, το μικρό με όλο και τον μπαμπά του και την υπόλοιπη οικογένειά του είναι έξω. Πολύ ενδιαφέρον. Κάνει τις βόλτες του πλέον, τις πρώτες του βόλτες, αφού είμαστε σίγουροι ότι είναι υγιέστατος. Κύριε Μπάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα έρθουμε να δούμε όλη την οικογένεια από κοντά. Ευχαριστούμε.